στοιχειωδώς στο δόγμα, στο μάθημα, στο γνωστικό αντικείμενο των διεθνών σχέσεων, γνωρίζουμε ότι οι επίσημες επισκέψεις πρωθυπουργών, οι επίσημες, γίνονται όταν οι σχέσεις δύο χωρών είναι καλές και όταν δεν υπάρχουν μεγάλα αγκάθια στις σχέσεις αυτές να προκαλούν μια οδύνη και στις δύο χώρες. Αιγαίο, Κυπριακό και τα λοιπά. Τη στιγμή κατά την οποία στην Κύπρο υπάρχει ο στρατός κατοχής ή μήπως έχουμε αναθεωρήσει την άποψή μας και δεν θεωρούμε στρατό κατοχής την είναι δεδομένο στρατό. Εφόσον λοιπόν θεωρούμε ότι είναι στρατός κατοχής και εφόσον αυτός στρατός κατοχής έχει παραβιάσει την συνθήκη εγγυήσεως την οποία προβλέπει το σύνολο των συμφωνιών που υπεγράφησαν στο Λονδίνο μεταξύ των τριών εγκυητριών δυνάμεων της Ελλάδος, της Μεγάλης Βρετανίας και της Τουρκίας, όπου η επέμβαση κατατείνει στην αποκατάσταση του καθεστώτος που ορίζουν οι συνθήκες, συνεπώς κάθε διαφορετική συμπεριφορά είναι έκνομη. Εφόσον λοιπόν εμείς πηγαίνουμε στην Άγκυρα, νομιμοποιούμε ουσιαστικά, επισήμως πηγαίνουμε, γιατί ο Καραμαλής έχει πάει άλλες δύο φορές, ανεπισήμως, και έχει επισκεφθεί και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κτλ. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που ως κουμπάρος τότε κλπ. Στο γάλο της κόρης του. Θέλω να πω δηλαδή, ότι εδώ είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Η Τουρκία δεν έχω δει να έχει άρει το κάζους μπέλι. Δηλαδή ότι η αιτία πολέμου είναι η οποιαδήποτε από την Ελλάδα διεκδίκηση των δικαιωμάτων της όπως καθορίζονται από το δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, συνεπώς, τι είναι εκείνο το οποίο έχει αλλάξει? Είναι το μεγάλο ερώτημα. Διότι διαβάζω δύο άρθρα. Το ένα είναι του κυρίου Αλέξη Ηρακλήδη, πιο αλλού βεβαίως, στα Νέα, που λέει «Ύστερα από μισόν αιώνα να πάει ο Καραμαλής στην Τουρκία ή να μην πάει. Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού τώρα συνιστάται και επιβάλλεται. Συνάδει με τη συνεχιζόμενη ελληνοτουρκική ύφεση και την επισφραγίζει». Δηλαδή αυτό είναι εύκολο να το πεις. Ξέρετε ότι επειδή ο κύριος Ηρακλήδης είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, θα ξέρει ασφαλώς την μέθοδο ή την κλίμακα μάλλον όπως λέγεται, Azar Sloan, η οποία είναι μια μέθοδος με την οποία μετρώνται οι σχέσεις φιλίες, φιλικές σχέσεις και μη φιλικές σχέσεις, εχθρικές σχέσεις ή ουδέτερες σχέσεις μεταξύ δύο χωρών. Εάν, για παράδειγμα, γίνεται μια επίσημη επίσκεψη πρωθυπουργού, βαθμολογείται με τον θετικό αριθμό, ξέρω εγώ, 10 ή 15, ποιο είναι το ανώτατο όριο. Ενώ αντιστοίχως, αν υπάρχει μια διακοίνωση διαμαρτυρίας, ξέρω εγώ, τελεσίγραφο κτλ., είναι αρνητική βαθμή 20-30. Τώρα, εκείνοι οι οποίοι συντάσσουν και έχουν τα data, έχουν τα δεδομένα αυτών των έλξεων και απόσεων των φιλικών σχέσεων και των εθνικών σχέσεων, θα τρελαθούν. Διότι θα εμφανιστεί ξαφνικά Τουρκία και Ελλάδα να έχουν άριστες σχέσεις, ενώ κανένα από τα θέματα τα οποία αποτελούν την ελληνοτουρκική διαμάχη δεν έχει επιληθεί. Είναι πρωτοφανής αυτό το μασκαραλίκι. Στις διεθνείς σχέσεις δεν έχει φανερωθεί ποτέ μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή αγάπες και λουλούδια και ουσιαστικά κανένα πρόβλημα να μην έχει λυθεί. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και βεβαίως με τη συμπεριφορά του ο Έλληνας Πρωθυπουργός καταπίνει τα τελεσμένα. Διαβάζω στη σημερινή Τσουμουριέ τι θα συζητηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Τουρκία. Σου λένε αμέσως. Θα συζητηθεί το Κυπριακό και το Αιγαίο. Δηλαδή, τι στο Αιγαίο
τι στο καλό θα συζητηθεί. Θα συζητηθούν οι τουρκικές αιτιάσεις στο Αιγαίο. Και ήδη αυτό που λέει ο κύριος Ηρακλήδης, και βεβαίως το επαναλαμβάνει η μία κυρία Πουλίδου, Χριστίνα Πουλίδου, στην Αυγή, ότι η κατάλληλη συγκυρία είναι ποτέ. Δηλαδή θα ρωτήσεις μερικούς και θα πούνε ποτέ να μην πας στην Τουρκία. Εμείς δεν λέμε ποτέ να μην πάει κανείς στην Τουρκία, αλλά να πάει στην Τουρκία όταν υπάρχουν απτά δείγματα βελτίωσης των σχέσεων. Όταν τα δείγματα αυτά είναι ανύπαρκτα και είναι μόνο τεχνητό ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται, τότε τίθενται ορισμένα βασικά ερωτηματικά. Συνεπώς, εδώ βλέπεις ότι η συζήτηση που θα γίνει στην Άγκυρα για το Κυπριακό, τι προβλέπει. Μα είναι πολύ γνωστό. Είναι διακηρυγμένο από την τουρκική πλευρά ότι ελπίζουν στην αποτυχία την εκλογική του Τάσου του Παπαδόπουλου, αυτή είναι η μόνη τους ελπίδα, ή στην επιτυχία ή δυνατόν και του Χριστόφια. Δηλαδή εδώ πέρα φτάσαμε οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι να θέλουν την νίκη του Ακέλ. Δηλαδή αυτό είναι από τα πιο γραφικά και τα πιο ανεπάνδεκτα γεγονότα που έχω ζήσει στη ζωή μου. Δηλαδή να εύχονται την επιτυχία ενός κομμουνιστικού κόμματος εντός εισαγωγικών, γιατί θα κάνει τη δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά τους? Το λένε οι Τούρκοι. Διάλυση της κυπριακής δημοκρατίας εδώ και τώρα και επανασύσταση ενός άλλου κράτους, μάλλον σύσταση ενός άλλου κράτους, το οποίο θα στηρίζεται στην πολιτική ισότητα μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, Ρωμιών δηλαδή, όχι Ελλήνων, δεν δέχονται ότι υπάρχουν Έλληνες στην Κύπρο οι Τούρκοι, δέχονται ότι υπάρχουν Ρωμοί. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή δέχονται ότι υπάρχουν Χριστιανοί, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν λένε ότι υπάρχουν Έλληνες, αλλά εν πάση περιπτώσει με την επικυριαρχία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Που θα μείνουν οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις στην Κύπρο για τον αόριστο μέλλοντα. Θα φύγουν τον αόριστο μέλλοντα του Αγίου Μωάμεθ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ αυτά τα πράγματα θα πρέπει να ανησυχήσουν τους εχέφρονες. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι έχουν κόκκο συνάπεως ως νουν. Δηλαδή η Ελλάδα κοντολογής με αυτή τη χειρονομία του Καραμανλή δείχνει που κατεβαίνει σκαλοπάτια, όχι μόνο στις διεκδικήσεις τις δικές της και στην προάσπιση των εθνικών της δικαίων. Ας αφήσουμε αυτά. Αυτά είναι, αν θέλετε έτσι, ωραίες και στρογγυλές εκφράσεις. Η ουσία ποια είναι? Ότι κάνει ένα βήμα παραπέρα στο να μετατραπεί σε μια δορυφόρα χώρα της Τουρκίας.